Κυρία Κατσαρού, Παγκόσμια ημέρα σκέψης. Όλες οι ημέρες έχουν μία παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα σκέψης, λοιπόν, η οποία είναι μία προσκοπική, έτσι, ας πούμε, ημέρα που εσείς σαν πρόσκοπη και οδηγή την τιμάτε κάθε χρόνο. Εσείς τι εκδηλώσεις κάνατε, το τόσο ενεργό σώμα ελληνικού οδηγισμού της ΚΟ? Γεια σας. Εμείς, όπως και κάθε χρόνο της και φέτος, μας έχει σταλεί τα κεντρικά ένα υλικό, το οποίο πάνω σε αυτό δουλέψαμε. Και την ημέρα σκέψης την κάναμε την Κυριακή, γιατί σήμερα είναι καθημερινή και τα παιδιά είναι στο σχολείο, οπότε... Τι περιλάμβανε η εκδήλωση που κάνατε, σε ποιο χώρο την κάνατε? Την κάναμε στην Παναγιά του Σκαλαριά, συνδυάζοντας και πικνίκ. Και τα παιδιά λίγο πολύ αγαπάνε τη φύση, οπότε κάναμε παιχνίδια στη φύση. Πάνω στο πρόγραμμα το οποίο προανέφερα ήρθε από τα κεντρικά. Το δουλέψαμε όλα τα στελέχη μαζί και το παρουσιάζουμε στα παιδιά. Τα παιδιά εδώ στην ΚΟ και οι γονείς έχουν αγκαλιάσει το σώμα ελληνικού οδηγισμού? Είναι πολλά παιδιά που έχετε στη φωλιά σας, να το πω έτσι? Ναι, είναι πολλά παιδιά. Βέβαια, για εμάς τα πολλά δεν σημαίνει ότι είναι κάθε παιδί το θέλουμε, δεν σταματάμε. Σίγουρα λόγω των συνθήκων είναι περιορισμένα, αλλά δεν πάβει να είναι και αρκετά παιδιά. Μπορούν να γραφτούν και τώρα τα παιδιά, παρόλο που είμαστε, ας πούμε, στη μέση της σχολικής χρονιάς? Κοιτάξτε, είμαστε στη μέση οδηγικής χρονιάς, ναι, αλλά αν ένα παιδί αν θέλει να έρθει να μας δει ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, ναι, ευχαρίστω είναι ευπρόσδεκτο από όλους μας. Και από εκεί πέρα, αν του αρέσει, είμαστε εδώ και του χρόνου για να ξεκινήσει την αρχή να τα δει όλα. Από ποια ηλικία δέχεστε παιδάκια? Από 5 χρονών. 5 χρονών είναι ο κλάδος των αστεριών. Που δηλαδή στην ουσία είναι νηπιαγωγείο με πρώτο δημοτικού. Δευτέρα με πέμπτη είναι τα πουλιά, κλάδος των πουλιών. Και μετά πάμε οδηγούς και ναυτοδηγούς.